Τα τούρμπο στην ανηφόρα σφυρίζουν σαν τρελά. Ή το τούρμπο. Ένα τούρμπο έχει το Mercedes. Κάτσε να πάμε κι εμείς δεξιά λωρίδα, κύριε. Τώρα αυτά εδώ δεν τα κόβω για μπέλια, τα κόβω για δέντρα. Πού ήταν η κοιλάδα αυτή που λέγανε που... Στην Ισπανία που έχουν τα... Τα τελευταίες τεχνολογίες συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, λέει. Αλλά τους την πέσανε... Οι αποθήκες από τα Lidl και τους εγκατέψανε. Μπορεί να είναι και εδώ. Νότια Ισπανία δηλαδή. Και όντως εκεί είχαν πολύ, πολλά δέντρα, προφόρα και τέτοια φάση. Αεροπόρτο. Όχι φιλαράκι, δεν πάμε αεροδρόμιο εμείς. Αλλού πάμε. Πού πάμε τώρα? Για να δούμε μία ποια ήταν η άλλη πόλη που ακολουθεί μετά τη Βαλένθια, θα πούμε μέσα. Βινάρος, μπράβο. Ναι ρε φίλοι, στη Βαλένθια κοίτα τι γινόταν, έχει πολύ λεπτομέρεια. Και εδώ πάνω θα ήταν ενδιαφέρον. Τι είναι εδώ, κανένα ορυχείο θα είναι? Εμείς πάμε καρφί για Βινάρος. Να δούμε και εκεί τι και πόσο. Μικρή πόλη είναι, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Κοίτα εδώ, σκηνικό τρελό. Περνάει ο δρόμος μέσα από τα βουνά. Φάγανε τα βουνά για να περάσει ο δρόμος. Σίγουρα έχουν οι πόλεις λεπτομέρειες, αλλά και το οδικό δίκτυο έτσι όπως το έχουν φτιάξει δεν σε αφήνει ησυχία από τις λεπτομέρειες. Τι είναι, το φάγαμε το σήμα? Stop ήταν. Άμα φας stop και σε πιάσει η κάμερα, ξέρεις τι γίνεται. Να το και εδώ δέντρα πάλι.
Έχει πολύ έφορη γη η Ισπανία. Δινάρος. Μπράβο. Τρελά 3D μοντέλα έχουν φτιάξει. Τι λέει ρε φίλε, το σκηνή στο Βινάρος. Τι έπασε παλιγάρι μου και σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Σου φύγε το κινητό μέσα στο αμάξι, ψάχνεις το βρεις. Οπ. Να δεις η καρότσα φίλε γούστα. Ελιά εδώ στη μέση στο roundabout, ε. Για κάρ ποστάλ τώρα θα μας βγει αυτό εδώ. Τι έγινε, μας έπιασε συννεφιά. Είναι λίγο μακριά η καρότσα. Πολύ roundabout ρε παιδί μου στο Βινάρος. Εντάξει, χρήσιμα είναι τα roundabout, δεν μπλοκάρει η κίνηση, δεν υπάρχει συνωστισμός. Κάνει σιρήνα αντίλαλο. Βαλένσια, Μπαρτσελόνα. Βαλένσια είπαμε, πήγαμε. ...90 χιλιομετράκια. Πάμε καρφί για Μπαρτσελόνα, να δούμε τις λεπτομέρειες της Μπαρτσελόνα. Εδώ είναι, ποιος είναι. Ο Α15 λέει. Αυτός θα μας πάει στην Μπαρτσελόνα.
να λέει μια μισή ώρα, αναλόγως το όριο σου βγάζει γιατί σε πόση ώρα θα φτάσεις στον προορισμό. Ωραία φάση. Πάρα πολύ ξεκούραστη η σημερινή διαδρομή. Αυτοκινητόδρομο Special, 90 χιλιόμετρα και όριο. Τι τα πάμε. Κάτσε να πιάσουμε και εμείς δεξιά, να αφήσουμε τους γρήγορους στις άλλες λωρίδες. Σε επαρχιακό δίκτυο μάλλον θα μπούμε στο τέλος του δρομολογίου. Εκεί πάνω προς Γαλλία περνάει μια τέτοια φάση. Βγάλετε μία ρε στις προμοντάδες, να πούμε το Καναδά τώρα που βγαίνει και το Western Star, πώς το είπαμε, το καινούργιο φορτηγό, να γίνει πανηγύρι. Τι τώρα, τι σε 1-2 μήνες. Πουθενά ο το πάσερ φίλοι, γιατί.
παλικάρι της φτιάχνει τις αερογέφυρες στον πρωμό τους. Να τον κεράσουμε ένα καφέ. Μια μπυρίτσα, ό,τι θέλει. Κοίτα εδώ τι γίνεται ρε φίλε. Τις αερογέφυρες στο κάγκελο γίνεται εδώ. Όπως πάμε για Μπαρσελόνα. Εδώ ήταν ο κόμβος για να μπούμε μέσα για Μπαρσελόνα. Μάλλον. Ναι, ναι. Πολύ πράγμα. Ισπανία είπαμε, έχετε τα μάτια γραφωμένα στο GPS. Ο συνάδελφος, καύσιμο. Σειρώμενα Ρενό, μπλε. Τα πάντα είδαμε σε αυτό το δρομολόγιο. Μπαρτσελόνα, αρχίζουν τα FPS. Κοίτα εδώ τι γίνεται ρε φίλε τώρα, τι να κάνει και η κάρτα γραφικών. Αριστερά αυτό η μαγκιά τι ήτανε. Νεκροταφείο πάνω στο λόφο. Τώρα με στραλάνω. Τι είναι αυτά εδώ τα τρελά τα σκηνικά ρε φίλε. Ε? Τι αρχιτεκτονικές τρελές είναι αυτές. Κάτσε γιατί δεν μας φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Έχει πολύ πράγμα εδώ. Με εξωτερική κάμερα δεν μπορείς να τις δεις τις λεπτομέρειες. Είναι τόσο πολλές. Ωραία, φίλοι, κοίτα εδώ τι γίνεται τώρα. Πάνε καλά αυτοί. Κάτσε να βγάλουμε μια εξωτερική τώρα έτσι για την πλάκα. Είναι τρελή ρε φίλε. Τι είναι αυτό εδώ ρε φίλε τώρα. Δεν πάνε καλά ε. Κοίτα να δεις τι έχει κάνει ο αδερφός. Πω. Και φαντάσου τώρα πόσο καλά, πόσο καλοφτιαγμένο είναι και optimized, που τα FPS κάνανε έναν απλό παίξιμο. Πήγανε από τα 60 στα 55. Εντάξει. Φαντάσου τι καλή δουλειά έγινε.
Τέσσερις λωρίδες. Όπου γουστάρουμε πάμε. Πολύ πράγμα. Τσιρέω να λέει Φραντσέ. Φραντσέ, παρλεβού Φραντσέ. Εκεί πάμε κι εμείς. Στους Γάλλους. Τώρα εδώ στα διόδια να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση στο GPS να δούμε τι και πώς. Σταμάτα ρε. Ρε εσύ. Τι περνάμε σύνορα, μπορεί. Όχι, πρέπει να θέλουμε ακόμα μία πόλη. Ναι, έχουμε ακόμα μία πόλη στην Ισπανία και μετά θα πάμε για Γαλλία. Λατζόνκερα. Τζόνκερα, Τζόνκερα, κάπως έτσι. Και 10 η ώρα, μπράβο. Θα κάνουμε τη βόλτα μας. Θα κάνουμε το πέρασμα στη Τζόνκερα και βόρεια της πόλης έχει για ύπνο. Να ξεκουραστούμε, να μας βρει πρωί, να έχουμε δυνάμεις για το τελευταίο μέρος του ταξιδιού μας. Δεν είναι μόνο ωραίες οι λεπτομέρειες στο οδικό δίκτυο, είναι και στο υλικό, δηλαδή στην άσφαλτο. Κοίτα να δεις πως αλλάζει ο δρόμος τώρα. Εδώ έχουμε καλή άσφαλτο, πριν είχε μπαλώματα. Έχει τρομερές αναλλαγές. Λατζόνκερα. Εδώ πάμε εμείς. Τοπίο. Ωραίο το τοπίο, ε. Με τα βουναλάκια τους εδώ. Παιδιάδα την κόβω τη φάση εγώ πάντως εδώ πέρα. Χαλάρωσε ρε. Λατζόκερα discovered. Εδώ που λέτε μάγες μου στην Τζόγκερα, κράσαρε το παιχνίδι του εδώ στην είσοδο πριν στη στροφή. Πήγα κοίταξε λίγο στο game log εκεί να δω τι και πώς. Water level exceeded λέει. Τι εννοεί τώρα αυτό με το water level, δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ τσιμπάνε λίγο τα FPS, αλλά εντάξει. Έχει πολύ πράγμα εδώ. Λεπτομέρεια full. Πολλά οχήματα. Φορτηγά παρκαρισμένα. Εδώ γίνεται χαμός. Αλλά water level δεν έχουμε εδώ καμιά θάλασσα, κανένα ποταμάκι, κανένα τέτοιο.
Αντιπροσωπεία Mercedes. Ωραία, φίλε. Τι αντιπροσωπεία ωραία είναι αυτή. Τζαμαρίες φουλ. Κάτσε να βγάλουμε μια φωτό. Με το αστέρι εδώ έξω από την αντιπροσωπεία. Πολύ τζομαρία στην αντιπροσωπεία. Mercedes Benz Truck Dealer. Μπράβο. Έτσι, πάρουμε και την κρόνη. Μπομπα.